Συντρόφισσες και σύντροφοι, στους εργαζόμενους, στις εργαζόμενες, στους άνεργους, στους συνταξιούχους, στις νέες και στους νέους των λαϊκών στρωμάτων. Σε αυτούς απευθυνόμαστε και τους λέμε, μην διστάζετε άλλο. Κάντε το βήμα τώρα ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση στην κάλπη. Τιμωρήστε όπως τους αξίζουν αυτούς που σας έκαναν τη ζωή δύσκολη και μαύρη. Αυτούς που σας καταδίκασαν στην ανεργία, τη φτώχεια, την ανέχεια, την αβεβαιότητα. Μαυρίστε όσους σας μαύρισαν τη ζωή. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματα που την υποστηρίζουν, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τις ελές και τα ποτάμια, τους ανεξάρτητους Έλληνες που στηρίζουν και σήμερα τον Ευρωμονόδρομο. Μπορούμε με ισχυρό ΚΚΕ να ξαναδώσουμε ελπίδα και χαμόγελο στον κόσμο και στη νέα γενιά. Ξεκίνησαν οι φοιτητές και οι σπουδαστές με 20% και δεύτερη την παρσπουδαστική στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Να ολοκληρώσουμε αυτή τη νίκη στις 18 και στις 25, να τους ευνηδιάσουμε, να τους φοβήσουμε με μεγάλα ποσοστά του ΚΚΕ και της λαϊκής συσπήρωσης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τις τελευταίες μέρες ξαναζούμε σε επανάληψη αυτό το γνωστό και χιλιοπαιγμένο έργο της πόλωσης, της ψεύτικης αντιπαράθεσης, των υψηλών τόνων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ από τη μία πλευρά και του νέου ΠΑΣΟΚ που αντικατέστησε το παλιό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναζούμε εκβιασμούς, ψεύτικα διλήμματα, ότι τάχα, αν καταψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει ψηλά ποσοστά το μεταμφιεσμένο ΠΑΣΟΚ η ελιά, θα υπάρχει αστάθεια, περιπέτειες, θα διακινδυνέψουμε τις δήθεν επιτυχίες που είχαμε. Τι εννοούν άραγε οι κυβερνητικοί εταίροι όταν μιλάνε για σταθερότητα? Εννοούν τη συνέχιση, την κλιμάκωση της ίδιας πολιτικής. Αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα, αυτή την ονομάζουν σταθερότητα. Εμείς λέμε ότι αυτή η σταθερότητα πρέπει να ανατραπεί από τη λαϊκή πάλι για να δει ο λαός καλύτερες μέρες. Είναι ψέμα πως η έξοδος στις αγορές, τα πρωτογενή ματωμένα πλεονάσματα, το τέλος των μνημονίων με τη μορφή που το γνωρίσαμε, η ελάφρυνση του χρέους, η σταθεροποίηση της οικονομίας, η όποια ανάκαμψη, αν έρθει και όταν έρθει, όλα αυτά που διαφημίζει η κυβέρνηση ως επιτυχίες, ότι θα είναι τάχα προς όφελος του λαού. Είναι ψέμα πως θα σταματήσουν τα αντιλαϊκά μέτρα, πως θα υπάρξει ανακούφιση, ότι δήθεν τα δύσκολα τελείωσαν για το λαό. Κρύβει η κυβέρνηση, αλλά και άλλοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει μηχανισμούς εποπτείας και επιτήρησης των χωρών. Μνημόνια διαρκείας για όλες τις χώρες που μπορούν να κάνουν τη δουλειά της Τρόικας και δεν χρειάζεται η Τρόικα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που ελέγχει τους προϋπολογισμούς προληπτικά κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο κανονικά. Ελέγχει αν εφαρμόζονται τα μέτρα του μνημονίου σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επιβάλλει πρόστιμα αν δεν τα κάνεις και κόβει και τους κοινωνικούς πόρους. Γι' αυτό τσιμουδιά. Άρα και να φύγει το μνημόνιο όπως λένε, μένει το μεγάλο μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση καλούσε το λαό να κάνει θυσίες και να βγει η χώρα από την κρίση. Θυμηθείτε όμως τα επόμενα, αν είναι αυτοί οι άλλοι, το ίδιο μοτίβο θα έχει.
Θα καλεί το λαό τότε να κάνει θυσίες για να μην ξαναγυρίσουμε στην κρίση, για να ξαναμπούμε σε περιπέτειες. Αυτό το έργο, φίλες και φίλοι, εργαζόμενες και εργαζόμενοι, παίζεται για πολλές δεκαετίες. Όλες οι κυβερνήσεις του δικοματισμού αυτό έλεγαν στο λαό όλα αυτά τα χρόνια. Θυσίες για την ανάπτυξη, θυσίες για την κρίση. Ποτέ δεν ήρθε η σειρά του λαού να απολαύσει αυτόν τον πλούτο που παράγει. Ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα κοροϊδεύουν ότι ο λαός μας μπορεί να ανασάνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σημερινό σάπιο σύστημα. Τι λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Κανένα το πιστεύετε? Πιστεύετε ότι αν ψηφίσετε στις 25 και στις 26 ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει όλη αυτή η αντιλαϊκή πολιτική διαμαγείας? Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Και αυτό είναι το χειρότερο. Εκμεταλλεύεται την αγωνία του λαού, εκμεταλλεύεται τη θέληση του λαού, τη δικαιολογημένη, για άμεσες λύσεις, άμεσες τώρα λύσεις, και γι' αυτό προβάλλει αυτή τη θέση και τον κοροϊδεύει κανονικά και του βάζει ψεύτικα διλήμματα. Μα θα μας πει κανένας, εσείς δεν θέλετε να φύγουν τώρα? Εμείς θέλουμε να φύγουν τώρα και να μην ξαναγυρίσουν ποτέ, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και δεν το λέμε μόνο στα μπαλκόνια. Το κάνουμε κάθε μέρα πράξη όλα αυτά τα χρόνια. Που το πήγε το 27% ο κύριος Τσίπρας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε το προηγούμενο πριν από 2 χρόνια. Πού είναι, γιατί δεν έριξε την κυβέρνηση με τεράστιες κινητοποιήσεις, γιατί δεν οργάνωσε απεργίες, αλλά τα στελέχη του βάζαν αρρώστια, ασθένεια και άλλα και δεν συμμετείχαν? Τι έκανε το 27% και φωνάζει? Το γύρισε στο Τέξας, το πήγε στον Ομπάμα δηλαδή και του είπε έχω 27% υποστήριξε με, αυτό έκανε. Το πήγε στο Λονδίνο, η έδρα του χρηματιστικού κεφαλαίου, το πήγε στον Σιριζέο Δασκαλόπουλου, τον πρόεδρο των βιομηχάνων, και του είπε ότι εμείς θα διασφαλίσουμε τα κέρδη σας, το γύρισε γύρω-γύρω στην Ευρώπη και τώρα βάζει και υποψήφιος για πρόεδρος της Κομισιόν, και αν βγει ο Τσίπρας, που δεν θα βγει ποτέ, θα αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοροϊδεύει κυριολεκτικά τον κόσμο. Εμείς λοιπόν... Ανατροπή! Η ιστορία γράφεται με παλιτακτική! Εμείς λοιπόν λέμε στο λαό... Ανατροπή! Η ιστορία γράφεται με παλιτακτική! Μην σκέφτεσαι μόνο ποιοι θα φύγουν. Σκέψου τι θα μείνει. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια αυτό γινόταν. Να φύγει το ΠΑΣΟΚ, να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Να ξαναφύγει το ΠΑΣΟΚ, να ξανάρθει η Νέα Δημοκρατία, και η ίδια πολιτική συνεχιζόταν. Μη σκέφτεσαι λοιπόν ποιοι θα φύγουν. Σκέψου τι θα μείνει. Σκέψου ότι το κεφάλαιο και η εξουσία του, που αυτή είναι η πραγματική εξουσία, τα κόμματα του κεφαλαίου πολιτικό προσωπικό είναι, θα μείνουν, θα είναι εδώ. Σας λέμε ότι είτε βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εδώ. Τα μνημόνια διαρκείας θα είναι εδώ. Οι απαιτήσεις των βιομηχάνων και των εφοπλιστών θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ ο στόχος της ανταγωνιστικότητας, της ανάκαμψης του κεφαλαίου, γιατί αυτό υπηρετούν και οι δύο. Και αν κάποιοι μας πούνε, μα είσαστε εμπαθείς και αδικείτε το ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πούμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας στο Αμερικάνικο Επιμελητήριο, που έδωσε και εκεί εξετάσεις. Είπε λοιπόν στους πολυεθνικές, στους επενδυτές, στο σκληρό και μεγάλο αμερικάνικο κεφάλαιο, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επειδή θα έχει καλύτερη πολιτική, θα διασφαλίσει να έχετε μεγαλύτερα κέρδη. Και κοροϊδεύει και τον κόσμο. Δεν είμαστε λοιπόν υπερβολικοί. Ανεξάρτητα αν
Ο ένας λέει ανάκαμψη και ο άλλος λέει παραγωγική ανασυγκρότηση, ίδια πολιτική θα ακολουθήσουν. Μπορεί ορισμένοι να πληγώνονται, αλλά έτσι είναι. Γιατί, για παράδειγμα, πάλι στο Αμερικάνικο Επιμελητήριο και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει? Ότι οι φορείς ανάπτυξης της οικονομίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι τρεις. Πρώτον, η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας. Αλήθεια σας ρωτάμε, έχετε ακούσει κανέναν να λέει ότι θα ενισχύσω την άρρωστη επιχειρηματικότητα? Τα ίδια δεν λέει και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και οι άλλοι? Δεύτερος πυλώνας θα είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ήρθε καθυστερημένος ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτές εφαρμόζονται ήδη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και τρίτον, κάτι θολούρες περί κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες δεν αξίζουν καν σοβαρής κριτικής. Να λοιπόν, που θα έχουν την ίδια πολιτική, που θα υποστηρίξουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου αντικειμενικά όσες προθέσεις και αν έχουν, από τη στιγμή που διαχειρίζονται το σύστημα και από τη στιγμή που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως... δεν τα ξέρει αυτά ο κύριος Τσίπρας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ? Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Και επειδή τα ξέρει τι θα είναι την επόμενη μέρα, προετοιμάζει το έδαφος. Τι είπε στη συνέντευξη στον Αλφα? Θα βρω καμένη γη. Σας θυμίζει τίποτα? Όλα τα χρόνια τα προηγούμενα η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται την καμένη γη του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ την καμένη γη της Νέας Δημοκρατίας. Μα κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τέτοια αντιγραφή, φωτοτυπία τελείως από την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό τα λέει, για να προετοιμάσει το έδαφος. Θα μείνει εδώ λοιπόν και τάπες τις δηλώσεις. Ο 13ος και ο 14ος μισθός που δεν θα τον επαναφέρει. Σε βάθος χρόνου, λέει. Έτσι είπε σε αυτή τη συνέντευξη. Θα μείνουν οι απολυμμένοι υπάλληλοι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει σε όλους ότι θα τους ξαναπάρει. Αλλά στα μπαλκόνια, αλλά στα σαλόνια λέει ότι δεν μπορώ να το κάνω. Θα πάρω μόνο αυτούς που απολύθηκαν αντισυνταγματικά. Θαυμαστικό εδώ. Θα μείνουν οι εφορμαστικοί νόμοι του μνημονίου. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι οι εφορμαστικοί νόμοι είναι 400. Και εφόσον, και θα τους καταργήσω σε ένα βάθος χρόνου και όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μα τα ίδια δεν λένε και οι υπόλοιποι. Θα μείνει λοιπόν το μνημόνιο, γιατί ο κύριος Τσίπρας, κάνοντας τη μία κολοτούμπα μετά την άλλη όλο το προηγούμενο διάστημα, από το θα σκίσω και θα πετάξω το μνημόνιο, κατέληξε να λέει ότι θα διαπραγματευτώ τις αδικίες του μνημονίου. Δεν τα λέμε εμείς. Αυτός τα είπε. Να μην μας κατηγορούν ότι είμαστε εμπαθείς. Και το ερώτημα που υπάρχει, και παρακαλούμε όλους να το σκεφτούν, είναι το εξής. Τι διαφορετικό θα κάνει μια κυβέρνηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μονοπόλια στην εξουσία, μια κυβέρνηση της αριστεράς του κυρίου Τσίπρα, αφού δεν θα κάνει όλα αυτά τα οποία κάποτε υπόσχονταν? Θα ξέρετε τι διαφορετικό θα κάνει? Θα κάνει διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό είπε. Είπε λοιπόν ότι εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι να σταματήσουμε την ανθρωπιστική καταστροφή, εξασφαλίζοντας τα ελάχιστα, προσέξτε, σε όσους δεν έχουν απολύτως τίποτα. Δηλαδή θα διαχειριστούμε την ακραία φτώχεια. Μα σας παρακαλούμε, αυτό δεν λέει και η Νέα Δημοκρατία? Αυτό δεν λέει και το ΠΑΣΟΚ? Τώρα που ανακοίνωσαν αυτά τα ψίχουλα του πλεονάσματος, του κοινωνικού μερίσματος, αυτό δεν λένε? Θα τα δώσουμε στην ακραία φτώχεια, θα φτιάξουμε και μερικά συσίτια περισσότερα. Αυτά ακριβώς υπόσχεται στο λαό, και ο λαός δεν πρέπει να κλείσει τα αυτιά του, αλλά να τα έχει ορθάνυχτα, να έχει ορθάνυχτα τα μάτια του, και γι' αυτό δεν πρέπει να
να το επιτρέψει, ενισχύοντας το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση. Αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα νερό, γιατί άμα θα δείτε τις συνεντεύξεις, τις τηλεοράσεις, άρχισε ο καυγάς για τη Νέα Ελλάδα. Κύριος Σαμαράς μιλάει για τη Νέα Ελλάδα που θα έχουμε από εδώ και στο εξής και λέει πως η Νέα Ελλάδα θα είναι η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας και κατά δεύτερο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας λέει πως η Νέα Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοροϊδεύουν και οι δύο το λαό. Η Νέα Ελλάδα με τα ίδια υλικά, όχι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τα ίδια υλικά είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και τα παλιά κόμματα, λες και τούτοι ξεφύτρωσαν από παρθενογέννηση. Τα παλιά υλικά και τα ίδια υλικά είναι η εξουσία του κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Είναι η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα υλικά, Νέα Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει. Θα υπάρξει μια Ελλάδα μακιγιαρισμένη, βαμμένη, είτε με ροζ είτε με μπλε χρώματα. Πίσω όμως από αυτή την Ελλάδα που υπόσχονται εργαζόμενοι, σας το λέμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και σας έχουμε πει την αλήθεια. Πίσω από αυτή τη Νέα Ελλάδα που θα είναι μακιγιαρισμένη με ρώσι μπλε χρώμα θα κρύβεται το γυρασμένο, το σάπιο, το αποκρουστικό πρόσωπο του καπιταλισμού που στέλνει τον κόσμο στο θάνατο και στη δυστυχία. Πίσω θα κρύβεται το αποκρουστικό και βάρβαρο δολοφονικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πολέμου. Νέα Ελλάδα θα υπάρξει όταν ο λαός κάνει αυτό που του αξίζει. Πάρει την εξουσία στα χέρια του, το πλούτο που παράγει. Τότε θα είναι κυρίαρχος, τότε θα είναι η Νέα Ελλάδα της λαϊκής εξουσίας, της λαϊκής οικονομίας, η Ελλάδα του σοσιαλισμού που ο κόσμος θα δουλεύει για να κερδίζει και όχι για να φουσκώνει τις τσέπες των πολυεθνικών και των μονοπωλίων. Πρέπει λοιπόν κατά τη γνώμη μας στις εκλογές να ιτηθούν αυτές οι λογικές. Να ιτηθεί, να συντριβεί λέμε η πολιτική της κυβέρνησης. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκεφτείτε τη Δευτέρα το πρωί, μετά τις δεύτερες εκλογές, θα γίνει πρόσθεση και λογαριασμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο το ευρωπαϊκό και ελληνικό κεφάλαιο θα μετρήσει όλους τους άλλους ένα σακούλι στο ευρωπαϊκό και απέναντι θα είναι μόνο το ΚΚΕ και θα πει στο λαό, ο ελληνικός λαός θα μας δουλεύουν και από πάνω. Θα πούνε ότι είναι γενναίος, παρά του ότι τους έχουμε τσακίσει, είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό τσακίστε τους κι άλλους, κάντε θυσίες. Θα το επιτρέψουμε, πέστε. Όχι. Δεν θα το επιτρέψουμε με ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση. Το βράδυ των εκλογών. Πρέπει να ιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άνθρωποι του στους δήμους και στις περιφέρειες. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια συνηγόρησαν σε αυτή την πολιτική. Γιατί στήριξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δημιούργησαν αυταπάτες στο λαό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έδωσαν αριστερό άλοθη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατηγορώντας το ΚΚΕ πως είναι χρόνια πίσω και πως δεν βλέπει τις εξελίξεις. Ποιος είχε δίκιο, εμείς ή αυτοί? Το βράδυ των εκλογών η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να πάρει έγκριση για να συνεχίσει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αντικειμενικά το μοναδικό όχι που μπορεί να καταγραφεί με σαφήνεια όχι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική είναι το όχι του ΚΚΕ. Αυτό θα καταγράψει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, αυτό θα καταγράψει την αντίσταση του λαού μας, αυτό θα καταγράψει το καημό, την αγανάκτηση.
απάντηση τον πόνο που νιώθει, αυτό θα καταγράψει την ομήνυμα της ελπίδας που πρέπει να σηκωθεί, ότι δεν σας αντέχουμε άλλο. Μας έχετε συντρίψει, ξεσηκωνόμαστε με το κουκουέ και διεκδικούμε καλύτερη ζωή. Τα υπόλοιπα θα καταγραφούν στο λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πολιτική μάχη στις περιφέρειες και τους δήμους είναι ενιαία με τις ευρωεκλογές. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα περιφερειακό, τοπικό, που να μην έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κεντρικής γραμμής των κυβερνήσεων. Θέλουμε να σας πούμε αυτό που είπε και ο Μιχάλης Τσελέκος πριν. Σε όλες τις περιφέρειες, σε όλες τους δήμους της Ελλάδας, είτε είχες περιφερειάρχη νεοδημοκράτη ή Πασόκ, είτε είχες δήμαρχο Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είχε περιφερειάρχες, εφαρμόστηκε ακριβώς η ίδια πολιτική. Και εφαρμόστηκε από αυτούς ακριβώς η ίδια πολιτική, γιατί το πλαίσιο και οι ανατροπές που έγιναν στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως λέγαμε τοπική διοίκηση τώρα, που την μετέτρεψαν σε μακρύ χέρι του κράτους, έχουν συμφωνήσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην ΚΚΕ. Όταν άλλαζαν τα χαρακτηριστικά, τα φιλολαϊκά που είχαν οι δήμοι, ένα κοινωνικό περιεχόμενο που είχε η δουλειά τους και που μπορούσε να καλύπτει κάποιες κοινωνικές ανάγκες και αντικαθίστανταν με τη γραμμή της ανταποδοτικότητας. Ανταποδοτικότητα σημαίνει ότι παίρνεις και πληρώνεις. Ότι δεν σου παρέχω τίποτα, παρότι σε φορολογώ. Της επιχειρηματικότητας, ότι ο Δήμος πρέπει να κερδίζει και η περιφέρεια. Της ανταγωνιστικότητας, βλέπε συμφέροντα του κεφαλαίου, των ιδιωτικοποιήσεων που μετατρέπουν την τοπική διοίκηση σε σερβιτόρο των επιχειρηματικών ομίλων, επιδεινώνοντας τη ζωή της λαϊκής οικογένειας. Όταν γίνονταν όλα αυτά, μόνο το ΚΚΕ ήταν αντίθετο. Αυτό είναι το πλαίσιο σήμερα. Και αυτό προσπαθούν να κρύψουν οι υποψήφοι των άλλων συνδυασμών στην περιφέρεια και επικεντρώνουν την αντιπαράθεση στα πρόσωπα. Έχουμε βγει τώρα με τον κύριο Σγουρό, την κυρία Δούρου, τον κύριο Κουμουτσάκο και έχουμε τον Καβγά, ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής, καλύτερος νοικοκύρης, καλύτερος οραματιστής και πολλά άλλα τέτοια. Μην τους ακούτε. Πίσω από πρόσωπα κρύβονται πολιτικές. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι. Κανένας από όλους αυτούς. Γιατί συμφωνούν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έγινε λοιπόν στην περιφέρεια? Ας σας τα πω λίγο γρήγορα. Αυτά όλα που περιγράψαμε πριν. Ιδιωτικοποίηση στις υπηρεσίες. Ανατροπή εργασιακών σχέσεων. Σπάσιμο ωραρίου. Κατάργηση κυριακάτικης αργίας. Χρηματοδότηση. Είπα πριν ότι η τοπική διοίκηση και ιδιαίτερα η περιφέρεια έγινε σερβιτόρος των επιχειρηματικών συμφερόντων. Εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια δόθηκαν σε μεγαλοεπιχειρηματίες, παραδείγματος χάρη για γήπεδα. Εμείς κατανοούμε τους φιλάθλους που θέλουν η ομάδα τους να έχει γήπεδα. Όμως σας ρωτάμε, αλήθεια, εκείνοι που έχουν τις ομάδες είναι τόσο φτωχοί, τόσο αδύναμοι που χρειάζονται τα εκατομμύρια από το αίμα του λαού για να φτιάξουν τα γήπεδα? Ένα καράβι, δυο αστησιάσουν και τα κέρδουν κανένα δύο χρόνια και τα φτιάχνουν. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, έδωσε εκατομμύρια. Παραδίδει τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Μέχρι 300 περίπου εκατομμύρια θα πάρουν οι επιχειρηματίες για να τα καίνε, να αναπνέουμε καρκίνο, για να κερδίζουν από το αέριο, το οποίο πάει για ενέργεια, και να μην υλοποιηθεί η δική μας πρόταση, που και πιο φτηνά θα είναι και καλύτερα θα είναι για τον κόσμο και δεν θα αναπνέουμε καρκίνο, γιατί θα υπάρξει ανακύκλωση. Προωθεί προγραμματικές συμβάσεις πολιτιστικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Έτσι τις λέει. Ποιους χρηματοδοτεί? Πάλι τους επιχειρηματίες. Εγκρίνει μελέτες για παραχώρηση δημοσίας περιουσίας, Αστέρας Βουλιαγμένης. Όλο το παραλιακό μέτωπο, οι ομορφιές της Αττικής, οι μεγάλες ομορφιές της Αττικής, παραδίνονται στη βορά των επιχειρηματικών συμφερόντων από το Φάλινο μέχρι το Σούνιο. Εμείς αυτά τα χρόνια
2,4% που μας έδωσε ο λαός. Παλέψαμε, συγκρουστήκαμε, ήμασταν μαζί με τον λαό. Όλοι, όλα τα στελέχη της Λαϊκής Εισπύρωσης και του ΚΚΕ τα γνωρίζετε. Δέστε τα ψηφοδέλτια μας και θα δείτε. Έχουμε λαϊκούς αγωνιστές. Δεν έχουμε συμβούλους επιχειρήσεων, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδικηγόρους και διάφορους άλλους που διαφημίζουν οι υπόλοιποι συνδυασμοί. Κάναμε προτάσεις. Αγνοήθηκαν ή απορρίφθηκαν για ενίσχυση ανέργων, για λύση του προβλήματος της θέρμανσης. Τους ζητήσαμε να ενισχύσουν τα σχολεία για να μην κρυώνουν τα παιδιά. Το απέρριψαν. Τη μεταφορά των μαθητών, τον αντισεισμικό έλεγχο των κτηρίων, των δημοσίων τουλάχιστον, που δεν καλύπτεται παρά μόνο 6% σε μια χώρα που είναι πέμπτη σεισμογενή στον κόσμο. Για την αποχέτευση, την αντιπυρική, την αντισεισμική, την αντιπλημμυρική προστασία. Μείωση εισιτηρίων κτέλ, δωρεάν μετακίνηση ανέργων, κατάργηση διοδίων, φόρων στα καύσιμα. Δεν συμφώνησαν σε καμία από αυτές. Και δεν συμφώνησαν όχι μόνο ως γουρός, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η παράταξη του κυρίου Κικίλια, αλλά και οι υπόλοιποι που εμφανίζονται αντιμνημονιακοί και φιλολαϊκοί δίπλα-δίπλα. Όταν τους λέγαμε να καταργηθούν τα διόδια, αρνήθηκαν όλοι, ενώ τους δρόμους τους έχει πληρώσει 3 φορές ο ελληνικός λαός. Και πρέπει να τα καταργήσουν. Όταν προτείναμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν υπήρχε το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, το καταψήφισαν όλοι μαζί και έρχονται και κοροϊδεύουν το λαό. Σήμερα, ό,τι γίνεται κεντρικά, γίνεται και στην περιφέρεια. Ακριβώς. Έχουμε σε Αττική έκδοση το κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Γουρός παριστάνει τον ανεξάρτητο αυτοδιοικητικό έλεος. Μα έλεος! Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ήταν, υπηρέτης στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ λαός και τη σημερινή Νέα Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Τι μας παριστάνει τον αυτοδιοικητικό. Τύπος και υπογραμμός ήταν, πουθενά δεν συγκρούστηκε με όλη αυτή την πολιτική και υπόσχεται την ίδια γραμμή. Τι ανταπαραθέτουν όμως οι άλλοι μνηστήρες της περιφέρειας. Όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Κουμουτσάκος και η κυρία Δούρου. Λόγια του αέρα. Και σας το λέμε υπεύθυνα και να μας θυμηθείτε και μην πέφτετε στην παγίδα. Φανθαρώνικα πράγματα. Φαντεζή εμφανίσεις, κατηγορία ουσιαστικά. Ότι εμείς θα διαχειριστούμε καλύτερα. Αυτό λένε στην πράξη. Την ίδια πολιτική, και αυτό είναι σωστό που λένε. Άρχεται θα τη διαχειριστούν καλύτερα. Την ίδια όμως πολιτική θα διαχειριστούν απλά γιατί συμφωνούν. Συμφωνούν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούν και με τις ιδιωτικοποιήσεις και με τις πράξεις δημόσιο και ιδιωτικού τομέα και μια σειρά άλλα πράγματα. Και αυτοί προσπαθούν να την καλύψουν με κορώνες. Αλλάζουμε, λέει, την Αττική. Η κυρία Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει βάλει και το ΖΙΤΑ. Λίγη σεμνότητα δεν βλάφτει σε αυτόν τον τόπο. Λίγη σεμνότητα δεν βλάφτει. Εδώ δεν πουλάμε κοκακόλες καιρών για να κάνουμε διαφήμιση. Εδώ δεν πουλάμε, το λέω από εδώ, από το Χαϊδάρι, από ηρωικό τόπο. Δεν πουλάμε στο λαό προϊόντα για κατανάλωση, γιατί το ΖΙΤΑ που παρέπεται στο Λαμπράκι και στη δολοφονία του δεν είναι προϊόν για κατανάλωση. Είναι αίμα του λαού. Και μέχρι τώρα δεν το είπαμε, αλλά θα το πούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και αλήθεια, ποιο κοροϊδεύει η κυρία Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αλλάξουν την Αττική αύριο, άμα βγουν στην περιφέρεια, με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς σύγκρουση με την κυβέρνηση, που δεν μπορούν να ανατρέψουν τίποτα, κοροϊδίας και τι είναι. Τι θα κάνουν, θα διαχειριστούν ακριβώς την ίδια πολιτική. Εμείς δεν λέμε ψέματα. Εμείς λέμε και είχαμε και πολλούς δήμους στην Αθήνα όπως παλιά, που ήταν κόκκινη η Αττική. Τι θα κάναμε, πρώτον. Τα κονδύλια που μπορούμε και είναι 50%, 60% και που προέρχονται από τη φορολογία του λαού με τέλη κυκλοφορίας και πολλά άλλα, θα την στέλναμε στο κοινωνικό τομέα για να ανακοφιστούν τα λαϊκά στρώματα. Δεύτερον, δεν θα κάναμε ιδιωτικοποιήσεις. Τρίτον, δεν θα κάναμε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέταρτον, θα αξιοποιούσαμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το λαό και όχι για να τσοντάρουμε τις επιχειρηματίες. Και για το ΕΣΠΑ πρέπει εδώ ο καθένας να πει την αλήθεια στο λαό για να μην έχει αυταπάτες.
το ΕΣΠΑ είναι κομμένο και ραμμένο για να υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Για να κάνεις ένα τοπικό έργο πρέπει να βάλεις μέσα 50% ιδιώτη ή ΜΚΟ. Τι λέμε λοιπόν εμείς μαζί με το λαό της Αθήνας, με τους εργάτες και της Αττικής, μαζί με δημάρχους, αγωνιστές της λαϊκής συσπήρωσης, θα ξεκινούσαμε μάχη με την κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα κονδύλια. Αλλά μη σας κοροϊδεύουν όμως όταν λένε ότι θα τα δώσουν στο λαό. Εμείς καταθέσαμε πρόγραμμα συγκεκριμένο. Και επειδή σας κοροϊδεύουν πολλές φορές, οι τούτοι εδώ, οι υπόλοιποι, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χάρισαν κυριολεκτικά 10 δισεκατομμύρια, 9 μάλλον δισεκατομμύρια, που χρωστούσε το κράτος από φόρους που είχε εισπράξει και την τοπική διοίκηση. Τα χάρισαν στις κυβερνήσεις και συμβιβάστηκαν με το 1 δισεκατομμύριο. Εμείς λοιπόν λέμε πλήρης χρηματοδότηση. Όχι συρρήκνωση και κατάργηση δομών και υπηρεσιών, αλλά διεύρυνση. Όχι απολύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Προτείνουμε δηλαδή και κάποια άμεσα μέτρα ανακούφισης και εμείς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά. Γιατί εμείς δεν κάνουμε τους αδέσμευτους και τους ανεξάρτητους. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι και εξαρτημένοι από τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού. Και είμαστε αδέσμευτοι, ανεξάρτητοι. Δεν έχουμε τις αλυσίδες του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν γι' αυτό μπορούμε αυτά να τα παλέψουμε και να τα πετύχουμε. Ο λαός πρέπει να επιλέξει τι θέλει από περιφερειάρχες και δημάρχους. Θέλει υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαχειριστές αυτής της πολιτικής, ή ένα ισχυρό πόλο που μαζί με το λαό θα μάχεται για να αποσπά κατακτήσεις και να συγκεντρώνει δυνάμεις για τη μεγάλη ανατροπή. Αυτό είναι το δίλημα και στην περιφέρεια. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλούμε τους εργαζόμενους μπροστά στην κάλπη στις 18 και 25 Μάη να χρησιμοποιήσουν σαν οδηγό την πύρα του χθες. Όχι για να μας δώσει εύσημα, αλλά για το αύριο. Μην συγχωρήσει πάλι τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην κάλπη. Μην ξεγελαστεί από τα μεγάλα λόγια του ΣΥΡΙΖΑ. Μην παγιδευτεί σε ποτάμια και διάφορα άλλα σχήματα. Τσόντες είναι του συστήματος. Έτοιμοι είναι. Θέλουν ψήφους για να πάνε αύριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για νέες αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Σήμερα είμαστε στο Χαϊδάρι, έναν ιστορικό τόπο, είπε ο Μιχάλης ο Σελέκος. Απ' την οδό του Σέκερη σε πάνε στο Χαϊδάρι, λέει το λαϊκό τραγούδι της κατοχής, και ώρα την ώρα καρτερείς ο Χάρος να σε πάρει. Το Χαϊδάρι με το στρατόπεδο συγκέντρωσης, με τους τόπους εκτέλεσης. Χθες ήταν 9 του Μάη. Πριν από 69 χρόνια ο κόκκινος στρατός της μεγάλης Σοβιετικής Ένωσης διακάρφωσε στο Ράιχσταγκ, στην καρδιά του φασιστικού τέρατος, την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο. Το σφυροδρέπανο έκανε συντρίμια τον αγγελωτό σταυρό του Χίτλερ. Αυτή η μέρα είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Εμείς οι κομμουνιστές και γενικά οι λαϊκοί αγωνιστές σκύβουμε το κεφάλι ευλαβικά για να τιμήσουμε όλους όσους θυσιάστηκαν σε αυτόν τον αγώνα. Μόνο τότε σκύβουμε. Δεν προσκυνάμε την καπιταλιστική βαρβαρότητα, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου και των μονοπωλίων. Οι κομμουνιστές γονατίζουν μόνο μπροστά στους νεκρούς τους, και αυτό να το ξέρει ο λαός. Είμαστε υπερήφανοι που το ΚΚΕ αποτέλεσε τον ιδρυτή, εμπνευστή, καθοδηγητή και αιμοδότη του ηρωικού αγώνα, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και άλλων αμυγών οργανώσεων και μετά του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αυτή τη μέρα όμως, αυτή τη μέρα έχει σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την ονόμασε
ημέρα της Ευρώπης. Και από ό,τι πήρε το μάτι μου, χτες κάναν διάφορες βόλτες και Βεγγέρες τα υπόλοιπα αστικά κόμματα για να γιορτάσουν τη μέρα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ταυτίσει το φασισμό με τον κομμουνισμό, το θήτη με το θύμα, την πιο σκοταδιστική θεωρία που γνώρισε η ανθρωπότητα με την πιο προοδευτική, την πιο ανθρώπινη που είναι ο κομμουνισμός. Αποκαθιστά τους φασίστες και τους ναζιστές. Δίνει συντάξεις σε εγκληματίες πολέμου στις βαλτικές χώρες. Διώκει αντιφασίστες. Ο φασισμός όμως είναι γνήσιο τέκνο του καπιταλισμού. Δεν πρέπει να το ξεχνά ο λαός. Γι' αυτό και δεν μπορεί να τον απαντηθεί ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε όσοι πιστεύουν στον καπιταλισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εμπεριαλισμός ξαναέβγαλε από τον τάφο που τον είχε χώσει ο κόκκινος στρατός και υπάλληλο των λαών το φασισμό. Με το ένα χέρι τον στηρίζει και με τον άλλο κάνει τάχα ότι τον πολεμάει κυρίως για να τρομάξει το λαό. Και σας ρωτάμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, προοδευτικοί, αριστεροί άνθρωποι, σε αυτή την Ευρώπη λοιπόν που στηρίζει το φασισμό να πρακτικά και στην Ουγγαρία, σε αυτή μας ζητούν να υποταχθούμε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζεται αριστερός. Πρέπει λοιπόν να υποταχθούμε, τι λέτε, ή να παλέψουμε για να ανατρέψουμε όλη την κατάσταση μαζί με τους λαούς της Ευρώπης. Όμως είναι τραγικό από μια άποψη να δει κανείς το χθεσινό μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Αυγή δημοσιεύτηκε. Σε ένα μήνυμα μισής σελίδας. Τι κατάντια αλήθεια. Δεν βρήκε λέξη για τον κόκκινο στρατό. Για τη Σοβιετική Ένωση. Για τα 20 εκατομμύρια νεκρούς. Δεν βρήκε λέξη σε αυτό το μήνυμα. Για το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ. Λέξη κυριολεκτικά λέει υπάλληλοι του λαού γενικά. Είναι ντροπή. Είναι προσβολή στη μνήμη των πρωτοπόρων στον αντιφασιστικό αγώνα. Και ας σταματήσουν να αντιγράφουν το ΠΑΣΟΚ που προσπαθούσε να οικειοποιήσει την εθνική αντίσταση. Το ίδιο κάνουν όταν τον βολεύει τον κύριο Τσίπρα, επικαλείται τους ηρωικούς αγώνες του λαού μας παλιά. Όμως στα εκτελεστικά αποσπάσματα μια ηρωική στεντόρια φωνή ακούγονταν. Ζήτω το ΚΚΕ. Έτσι πέθανε οι κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές πέθαιναν όρθια χωρίς να προσκυνήσουν τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, χωρίς να υποταχθούν στον υπεριαλισμό. Τι σχέση έχει άραγε αυτή η στάση και η πάλι με τους ύμνους του κυρίου Ομπάμα, του κυρίου Τσίπρα στον Ομπάμα, τον εκπρόσωπο του αμερικάνικου υπεριαλισμού που δολοφονεί την ανθρωπότητα. Τι σχέση έχει αυτή η στάση ηρωική με την υποταγή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων και του πολέμου. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή χθες ήταν η 9 του Μάη και επειδή σήμερα μιλούν για το φασισμό, οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, οι φωνιάδες, πρέπει να πάνε στη θέση τους, στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας, να ξαναμπούν πολιτικά στον τάφο τους, να τους βάλει ο λαός και να κανένας εργαζόμενος να μην παγιδευτεί και ψηφίσει η Χρυσή Αυγή. Ο πατριωτισμός που επικαλούνται είναι κάλπικος. Είναι απόγονοι των ταγματασφαλιτών, των προδοτών, των συνεργατών των Γερμανών. Κάνουν τον τσαμπουκά, αλλά χτυπάνε φτωχούς ανθρώπους. Κυνηγάνε, δολοφονούν φτωχούς, δυστυχισμένους ανθρώπους. Ενώ στα αφεντικά κάθονται σούζα. Λοιπόν, να μην τους αφήσει ο λαός σε χλωρό κλαρί και να ρίξει κόκκινο στην κάλπη για να βλέπουν φιάλτες τις άλλες μέρες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ξέρουμε ότι η πλειοψηφία του λαού λέει πως έχουμε δίκιο. Το βρίσκουμε παντού, δεν φτάνει όμως. Είχαμε και έχουμε δίκιο.
Γι' αυτό λοιπόν ας κάνει το βήμα τώρα σε αυτές τις εκλογές, να τους ευνηδιάσει με δυνατό ΚΚΕ, με λαϊκή συσπήρωση, ψηλά το κεφάλι όλοι, προχωράμε δυνατά, αποφασιστικά, δεν τους φοβόμαστε. Αν ενωθεί ο λαός είναι παντοδύναμος, αυτό θέλουμε να πετύχουμε για να υπάρξει μια λαϊκή εξουσία όπου ο πλούτος που παράγεται θα είναι στα χέρια αυτών που το παράγουν, όπου θα υπάρχει η λαϊκή εργατική κυβέρνηση στην οποία το ΚΚΕ είναι έτοιμο και έμπειρο να συμμετέχει. Γεια σας, καλή δουλειά μέχρι τις επόμενες.